αναπτυχθούν οι αρχαιολογικές ανασκαφές που έκανε δίκο το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων για 20 χρόνια. Ταυτόχρονα στηρίξατε πάρα πολύ και να μπορούμε να ενεργοποιηθεί ξανά η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Ιθάκης που είχαμε προβλήματα τεχνικά να τα αναλάβουμε σε δημοτική αρχή. Τα αναλάβαμε το Δήμο χωρίς τεχνική υπηρεσία που χρησιμοποιηθεί την υπηρεσία δόμησης. Ενώ με τη συνεργασία με την Υπουργή Εσωτερικών πήραμε πάρα πολλά χρήματα για να καταφέρουμε να αναπτύξουμε το δίκτυο ένδευσης, να επισκευάσουμε το δίκτυο ένδευσης που είχε πάρα πολλά προβλήματα και με την τελευταία επίσκεψη του Υπουργού Εσωτερικών πήραμε την διαβεβαίωση ότι θα πει μία ακόμη μονάδα θαλάπησης ήδη σε 4 το νησί, τη Βόρεια Ελλάδα και συγκεκριμένα στην πόλη του Σταυρού, για να λύσουμε το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε για την ανθρώπινη συγκεκριμένη χωριά στην πόλη του Ιτάκη. Ταυτόχρονα, στη συνεργασία με το Ελληνικό Ταμείο, προχωρούμε την αναβάθμιση των λιμανιών, ειδικά των λιμανιών προς το Βαθύ, όπου τον Οκτώβριο ξεκινάει το έργο της εγκατάστασης πύλα για ρεύμα και νερό σε όλη την παραλία στο Βαθύ. Για έτσι ώστε να μπορέσουμε να κρατήσουμε και να έχουμε περισσότερα σκάφη και να επεκτείνουμε την τουριστική περιοχή. Πώς κυμαίνεται η τουριστική περιοχή φέτος σήμερα? Πήγαμε πάρα πολύ καλά τον Μάιο και τον Ιούνιο. Έχουμε αύξηση. Έχουμε αύξηση γύρω στα 15% των συμπληρωματικών στην Κυριακή. Και τα 100%. Όπω έχουμε πάρα πολύ. Αυτοί που καταμετράτε στις κλίνες, στις κρατήσεις ή στην κατανάλωση? Και στις κρατήσεις αλλά και στην αύξηση των σκαφών. Και έχουμε μια μεγάλη διάρκεια των σκαφών και στο Βαθύ και στις Τουρκίες και στο Τέλη. Και αν έλεγε να του τεί, που το πούμε κάτι με μεγάλο ψηφιακό. Πάλι ένα σημαντικό που είναι και ο κ. Σάπαρτο εδώ για να σα το πει είναι ότι ξεκίνησε το λιμάνι του Ισοαϊκού. Το λιμάνι του Ισοαϊκού είχαν πάρα πολλά προβλήματα. Αν δεν κάνω λάθο, είχε ξεκινήσει το 2010, σταμάτησε το 2012. Και είχαμε πρόβλημα με τα λαμπάδια. Ξεκίνησε τώρα. Είναι ένα πολύ σημαντικό έργο για το νησί μας. Όπως είναι πολύ σημαντικό έργο για το νησί μας, είναι ο βιολογικός και δεν είναι βιολογικό. Ήταν και ο Μάρας στο Σύνδεσμο Μηνός που έχουμε συνάντηση από το Υπουργείο Κράτους και από τα τμήματα για να δούμε για τις προθέσεις του Ιεροσολύμου και να προχωρήσουμε το βιολογικό. Όλα αυτά τα πράγματα γίνανε στο τρίτο μνημόνιο. Παρακαλώ εδώ τα μέσα ενημέρωση να εγώ θέλω να καλή είναι η εικόνα, παιδιά. Όλες οι εικόνες καλές. Εγώ ήθελα να σου πω το εξής, ότι η Ιθάκη είναι ένας ιστορικός τόπος. Είναι ένας παράδεισος πραγματικός. Εγώ έχω να έρθω εδώ πάρα πολλά χρόνια. Θυμάμαι να φοιτητής με ένα μικρό μηχανάκι και μια σκηνή. Δεν θυμάμαι την παραλία, αλλά θυμάμαι ότι ήταν εκπληκτικό κίνημα, εκπληκτικό τόπο. Και είμαι ευτυχή που η εικόνα αυτή, η σημερινή εικόνα, θα ταξιδέψει σε όλα τα μήνυμα και τα πλάτη τη Ευρώπη και του κόσμου. Και θα ταυτιστεί η Ιθάκη ξανά με το τέλο μια σύγχρονη Οδύσσια, δύσκολη πολύ για τον ελληνικό λαό. Αλλά για να θυμόμαστε ότι η άφηξη στην Ιθάκη δεν ήταν και το τέλος της περιπέτειας. Υπήρξε μάχη και αγώνας σημαντικός και μετά. Αυτό πρέπει να το κρατάμε στο μυαλό μας. Αλλά αυτό που αφορά το νησί σας είναι ότι πιστεύω θα γίνει ένα θετικό viral σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο και θα μπορεί να αυξήσει ακόμα περισσότερο την ψυχοσημότητα από εδώ και στο εξής. Και βέβαια αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία νομίζω ότι όλα αυτά τα σημαντικά έργα υποδομής που έχουν δημιουργηθεί σε συνεργασία και με το Δήμο σας, την περιφέρεια, να δώσουν μια προοπτική αναβάθμιση στην ποιότητα ζωής των κατοίκων, των μόνιμων κατοίκων του νησιού. Διότι ξέρω πολύ καλά ότι αυτές οι περιοχές έχουν δύο όψεις. Η μία όψη είναι η καλοκαιρινή, αυτή που βλέπουμε όλοι όταν επισκεπτόμαστε αυτά τα μέρη, είτε άλλοι με πολυτελή γιο, είτε άλλοι με μηχανάκια και σκηνή. Αυτά είναι και λογική. Αλλά υπάρχει και η εικόνα του χειμώνα. Του Φλεβάρη, του Νοέμβρη, του Δεκέμβρη, που είναι μια δύσκολη εικόνα για τους κατοίκους. Και νομίζω ότι ένα από τα σημαντικά
από τις σημαντικές εξελίξεις που δρομολογήθηκαν το τελευταίο διάστημα είναι η σύνδεση εκτοπλοϊκή με την Πάτρα. Πάτρα, Σάμι, Ιθάκη. Γιατί βεβαίως πιστεύω ότι ιδίω στα νησιά μας ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα είναι η προσβασιμότητα. Και βεβαίως έχοντας την ευκαιρία να έχουμε ξεκινήσει πιλωτικά τώρα το μεταφορικό ισοδύναμο από το 2019 θα επεκταθεί και στα νησιά του Ιωνίου. Πρώτη φορά. Πάντοτε μιλούσαμε για την νησιωτικότητα έχοντας το μυαλό μας μόνο τα νησιά του Αιγαίου. Και αυτό ήταν μια έτσι διαχρονική και μόνιμη αδικία για τα νησιά του Ιωνίου. Που εν πάση περιπτώσει βιώνουν τα προβλήματα της νησιωτικότητας εξίσου θα έλεγα και ιδίως στα μικρότερα νησιά όπως η Ιθάκη. Και άρα αυτό πιστεύω ότι θα συμβάλλει θετικά ιδίως σε εκείνες τις οικογένειες που έχουν μεσαία και χαμηλά εισοδήματα. Θα βοηθήσει πολύ. Είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Θα βοηθήσει πολύ. Είναι αναγκαίο αυτό γιατί να μιλήσω ως περιφέρεια για κύριε Πρωθυπουργέ. Σήμερα είναι μια πολύ μεγάλη μέρα για τη χώρα μας πάνω απ' όλα και θα εστιάσουμε σήμερα. Θα κάνω. Γιατί μιλούσε στα μηνύματα του Σέστινα το πουλ. Σου στείλω Ανδριόπουλος. Σε πέντε λεπτά πουλ, δώσ'. Σας έχω να σε πληροφορήσω.